Και θα αλλάξουμε θέμα κυρίε και κύριοι. Σε μια μεγάλη αποκάλυψη θα σταθούμε. 48 ώρε λοιπόν μετά από τι μαφιόζικε δολοφονίε στη Βάρη, το Όπεν και ο Μαρίνο Αλιφέρη αποκαλύπτουν απόψε αποκλειστικέ φωτογραφίε των τεσσάρων δραστών. Οι κινήσει του, όπω θα δείτε, έχουν καταγραφεί από κάμερε ασφαλεία σε ένα υλικό που εξετάζει η αστυνομία και μέρο του οποίου σα παρουσιάζει απόψε το ανοιχτό κανάλι. Είναι οι τέσσερι επαγγελματίε δολοφόνοι που εκτέλεσαν με 24 σφαίρε του δύο Μαυροβούνιου το απόγευμα τη Κυριακή μέσα σε ταβέρνα στη Βάρη μπροστά στι γυναίκε και τα παιδιά του. Το Όπεν φέρνει στο φω τη δημοσιότητα φωτογραφίε ντοκουμέντο τη αδίστακτη ομάδα των εκτελεστών λίγο πριν και αμέσω μετά το μακελιό. Στι φωτογραφίε ντοκουμέντο διακρίνονται οι τέσσερι σωματώδει άνδρε να βρίσκονται στην κεφαλινία. Με αργά βήματα κατευθύνονται προ τη ταβέρνα όπου τρώνε αμέριμνη τα θύματα με τι οικογένειέ του. Μισή ώρα πριν από την εκτέλεση των 2.44 44χρονων, ένα από του τέσσερι δράστε πεζό έφτασε έξω από τη ταβέρνα. Εκεί είδε σε πιο ακριβό σημείο κάθονται μέσα στο κατάστημα οι δύο μαυροβούνοι. Πλέον το σχέδιο των δολοφόνων του είχε μπει σε πλήρη εφαρμογή. Σε αυτό το καρέ φαίνεται ένα από του τέσσερι δράστε να είναι λίγα βήματα πιο μπροστά, ενώ οι υπόλοιποι τρει κινούνται σε σφιχτό σχηματισμό. Οι κινήσει του δείχνουν απόλυτο επαγγελματισμό και προσήλωση στο στόχο του. Φορούν στρατιωτικά παντελόνια και όλοι του μαύρα κοντά μπουφάν, ενώ φορούν και καπέλα. Αδιαφορούν για το γεγονό ότι στο σημείο υπάρχουν κάμερε ασφαλεία που του καταγράφουν. Η ομάδα των τεσσάρων μέσα σε λίγο χρόνο καλύπτει την απόσταση και φτάνει στη ταβέρνα. Μπαίνουν μέσα και χωρί να διστάσουν, με 24 σφαίρε εκτελούν του δύο καταζητούμενου τη Ιντερπολ που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα τη Σερβία. Εμεί του περνάγαμε σαν πελάτε. Πού να ξέραμε εμεί ότι αυτοί θα κάνανε αυτό το πράγμα. Όπω φαίνεται στι φωτογραφίε ντοκουμέντο του Όπεν, οι εκτελεστέ βγαίνουν από το κατάστημα και τρέχοντα κατευθύνονται προ το αυτοκίνητο διαφυγή του. Οι τέσσερι αδίστακτοι δράστε μετά την εμψυχρό εκτέλεση των δύο αδρών από το Μαυροβόνιο στη ταβέρνα το βράδυ τη Κυριακή τρέχοντα έφτασαν εδώ στην οδό κεφαλαινία όπου επιβιβάσκαν στο αυτοκίνητο που του περίμενε και διέφυγαν προ άγνωστη κατεύθυνση. Κάμερε ασφαλεία γνωστού καταστήματο έχουν καταγράψει τι κινήσει των τεσσάρων αδρών. Ο ένας από τους δράστες έχει προχωρήσει λίγα μέτρα πιο μπροστά, ενώ από πίσω του ακολουθούν δύο ακόμη από την ομάδα. Τρέχουν για να φτάσουν στο όχημα που θα τους απομακρύνει από το σημείο της διπλής εκτέλεσης. Δεν χάνουν δευτερόλεπτο και καλύπτουν την απόσταση σε ελάχιστο χρόνο. 48 ώρε μετά το διπλό φωνικό, οι αρχέ αναζητούν ακόμη το κρυσφύγετο των Μαυροβούνιων. Οι δύο του γυναίκε, το μόνο που αποκάλυψαν στου αστυνομικού είναι ότι άλλαζαν σπίτι κάθε εβδομάδα και αυτό βρισκόταν πάντα σε πολυκατοικίε. Την ίδια ώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν σταλεί τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων για να διαπιστωθεί με ποιου επικοινωνούσαν όσο βρίσκονταν στη χώρα μα. Χαρακτηριστικό του επαγγελματισμού των δολοφόνων των δύο Μαυροβούνιων είναι ότι διαπιστώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ένα από τα θύματα είχε δεχθεί εννέα σφαίρε, ενώ τα επτά τραύματα ήταν διαμπερί. Μένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μα ο Μαρίνο Αλυφέρη που υπογράφει αυτό το αποκλειστικό ροπορτάζ. Μαρίνο, μα έδωσε την εικόνα, την πρώτη εικόνα από του δράστε, του επαγγελματίε δράστε αυτή τη διπλή δολοφονία. Πρέπει να πούμε βεβαίω ότι αυτό είναι ένα μικρό μέρο του υλικού που έχει στη διάθεσή τη και εξετάζει η αστυνομία. Ναι, είναι οι φωτογραφίε, να εξηγήσουμε, είναι φωτογραφίε από βίντεο. Είναι από βίντεο από κάμερε παρακολούθηση καταστήματο τη περιοχή, συγκεκριμένα mm -hmm. τη οδού Κεφαλινία, στην περιοχή τη Βάρη, όπου έχει καταγράψει τι κινήσει των τεσσάρων δραστών τη διπλή μαφιόζικη εκτέλεση στη ταβέρνα τη Βάρη το βράδυ τη Κυριακή. Φαίνονται Αυτά τα τέσσερα άτομα να έχουν φτάσει στο σημείο τουλάχιστον μισή ώρα πριν εκτελέσουν του δύο Μαυροβούνιου καταζητούμενου τη Σιντερπόλ. Ένα από αυτά τα τέσσερα άτομα μόνο του πηγαίνει μπροστά από τη ταβέρνα όπου ήταν οι καταζητούμενοι τη Σιντερπόλ με τι οικογένειέ του για να δει σε ποιο σημείο κάδονται ακριβώ για να μπει πλέον σε εφαρμογή το πρώτο τελευταίο στάδιο mm -hmm. της, του, του διπλού συμβολέου θανάτου που ήταν να σκοτωθούν οι δύο, να δολοφονήσουν του δύο 44χρονου. Επιστρέφει πίσω στην οδό Κεφαλαινία και πλέον οι τέσσερι μαζί πηγαίνουν ξεκινούν. Προ... Ξεκινούν και πηγαίνουν mm. μπροστά ε, στην ταβέρνα. Μπαίνουν μέσα οι δύο. Οι υπόλοιποι δύο φαίνεται ότι ήταν ε, ε, στην ομάδα υποστήριξη και εκτελούν του δύο 44χρονου. Είναι ένα βίντεο αρκετά σημαντικό γιατί φαίνεται από ποιο σημείο ξεκίνησαν και πιθανότατα να του οδηγήσει και ποιο ήταν τελικά ο δρόμο διαφυγή που χρησιμοποίησαν οι τέσσερι δράστε. Γιατί όπω φαίνεται ε, σε κάποιε από τι φωτογραφίε επιστρέφουν πίσω στο ίδιο σημείο στην mm -hmm. οδό τρέχοντα. Εφέχουν, μετά την μετά τη διπλή, τη διπλή εκτέλεση, διπλή έχουν γυρίσει πίσω τρέχοντα, περνάνε μέσα από το κατάστημα, επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο και πλέον εξαφανίζονται. Βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την έρευνα τη αστυνομία θα παίξει και το υλικό από τι κάμερε, τι οποίε έχει η ίδια η ταβέρνα που, έγινε, που έγιναν οι δύο δολοφονίε. Αυτό είναι καταγράσει... ένα σύστημα, από ό,τι καταλαβαίνω, που από την πρώτη στιγμή το έχει αποσπάσει η αστυνομία και το μελετά, το αναλύει, ναι. το ερευνά, επιχειρώντα να συνθέσει όσο καλύτερα γίνεται το χρονικό αυτή τη υπόθεση και, το και το να το φτάσει το... και στου Αν μπορέσει να δει στους 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 κάποιο σωματό μπορεί ναι. να του βοηθήσει mm -hmm. σε όλε τι έρευνε. Και δίνουν πολύ μεγάλο βάρο στο υλικό από τι κάμερε ασφαλεία. Το τμήμα του Ανθρωποκτονίου τη Ασφάλεια που χειρίζεται την υπόθεση, γιατί είδαμε σήμερα που πήγαμε στο σημείο αστυνομικού να κάνουν όλο το δρόμο τη λεωφόρο να προσπαθήσουν να εντοπίσουν και άλλα στοιχεία στην έρευνα για να φτάσουν στα έθνη των Λοιπόν, σε μια έρευνα βεβαίως, που συνεχίζεται για ένα γεγονό για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον πρωτοφανέ. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο.